Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκτη, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, και θέλει και εκείνος την ειδή, και καθάρισον ημάς, που φτάσει και γύρως, και σωρός ο καταθένας και του σκέφτηκα μια και από την άλλη εβδομάδα αρχίζει το Τριώδιο, ας το πούμε έτσι, και η Εκκλησία μας αρχίζει με μια περίοδο με πολύ πνευματικό περιεχόμενο να ακολουθήσουμε την Εκκλησία στις Ευαγγελικές περικοπές. Όχι δικά μου μελετήματα, ούτε δικά μου θεολογήματα. Επειδή θέλω και εγώ μαζί σας να ζήσω τη σοφία των πατέρων της Εκκλησίας, να μελετήσουμε το κομματάκι της Κυριακής που έρχεται και να ασχοληθούμε με τις παρατηρήσεις και τις σοφίες του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάνω στην Ευαγγελική Περικοπή. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε από την περικοπή, την γνωστή μεν, αλλά δεν ξέρω πώς τον καθένα μας έχει σταθεί όπως πρέπει, όπως θέλει το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στην καρδιά μας. Γιατί δεν σημαίνει τη διάβασα και την έμαθα ποτέ την Αγία Γραφή σε οποιοδήποτε κομμάτι. Γιατί μιλάει κάθε φορά διαφορετικά η Αγία Γραφή, ανάλογα με την πρόθεση και τη διάθεση που έχουμε. Μας λέγει λοιπόν, ας δούμε το κομμάτι να το έχουμε στο μυαλό μας. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν, προσεύξαστε. Ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν, τούτο προσήφιετο, ταύτα προσήφιετο, ο Θεός ευχαριστώσει ότι ουκ ημί ως περιλυπή των ανθρώπων άρπαγες άδικη μοιχή ή και ως ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις του Σαββάτου αποδεκατώ πάντα όσα κτώμε. Και ο τελώνης μακρόθενεστος, ουκ ήθελε ούτε τους οφθαλμούς εις τον ουρανόν επάρε, αλλά έτυπτεν εις το στήθος αυτού, λέγον, ο Θεός ηλάστη τίμη του αμαρτωλό. Λέγω δε ημίν, κατέβει ούτως δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού, ήγαρε εκείνος ότι πας ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή γράφει ότι σύμβολο είναι οι άνθρωποι οι δύο. Πρόκειται για τις δύο κατηγορίες ανθρώπων. Δύο, θα λέγαμε, είδη στα οποία χωρίζει ο Κύριος τους ανθρώπους. Και εντάσσει τη μία κατηγορία των ανθρώπων στο τύπο του Φαρισαίου
και την άλλη στον τύπο του τελώνει. Συνεπώς, οι εκκλησιαζόμενοι είναι δύο κατηγορίες. Και λέγει ότι ανέβησαν δύο εις το ιερόν. Άνοιξα και την Παλαιά Διαθήκη για να δω, γιατί εδώ από κάτω με παραπέμπει, και γράφει ότι ο πρώτος ναός που φτιάχτηκε καθ' υπόδειξη του Κυρίου, ο οποίος ήταν και μικρός, ήταν σε ύψωμα φτιαγμένος και ανέβαιναν για να πάνε στο ιερό. Πάλι πληροφορεί η Παλαιά Διαθήκη και λέει αργότερα ο Σολομών μεγάλωσε το, το έκανε μεγάλο κτίσμα, πάλι όμως στον ίδιο χώρο ψηλά κτισμένος. Προφανώς για να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι ανεβαίνω όταν προσεύχομαι, δεν κατεβαίνω, γιατί η ψυχή ανεβαίνει στα ύψη του ουρανού και μάλιστα στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό ανέβαιναν στο ιερό και οι δύο. Βέβαια ανέβηκε και ο Φαρισαίος, αλλά η προσευχή του κατέβηκε. Δεν ανέβηκε από τους δύο τύπους. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι είχε πέσει θανατικό στην Ιερουσαλήμ. Και από ό,τι διάβασα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, επρόκειτο ο Δαβίδ να δώσει μία μάχη με εχθρούς. Και στη μάχη αυτή έριξε περισσότερο βάρος ο Δαβίδ στον αριθμό των στρατευμάτων του και λιγότερο βάρος στη δύναμη του Κυρίου. Και γι' αυτό το λόγο έστειλε άγγελο, λέει, και έφερνε θανατικό στους Ισραηλίτες. Μαζικά έφευγαν πολλοί. Μου έκανε εντύπωση που το διάβασα, ο οποίος θανατικός, δηλαδή περνόταν ο θάνατος με τους Ισραηλίτες. Γιατί στηρίχθηκε ο βασιλιάς τους στη δύναμη την ανθρώπινη και στη δύναμη του Θεού. Τώρα τις βουλές του Θεού τις μπορείς διαβάσουμε, και αναγκάστηκε ο Δαβίδ να ανέβει στον ναό να ζητήσει από τον Θεό να γίνει ήλαιος, και έγινε ήλαιος ο Θεός. Ανέβηκε η προσευχή του Δαβίδ. Το αναφέρω και το πράγμα, και το αναφέρει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αμέσως στην αρχή της ανάλυσης της περικοπής. Και σημαίνει πιο απλά αυτό που διαβάσαμε, ότι εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης και περισσότερο βάζουμε στο μυαλό μας ότι δεν έχουμε οικονομικά να τα βγάλουμε πέρα. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Και λιγότερο στηριζόμαστε στη δύναμη του Θεού που μπορεί εκείνο να δώσει τη λύση. Είναι συναφέστατο το ένα με το άλλο. Έχει αμεσότατη σχέση. Λέμε, Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου, έχουμε υποχρέωση και να εργαζόμαστε και να πορευόμαστε, αλλά στηριζόμαστε στο δικό σου το θέλημα. Εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και τον εαυτό μας και όλο το συνάφι μας από συγγενείς και φίλους, το εμπιστευόμαστε στα χέρια σου.
προσέφερε, λέει ο Δαβίδ, γράφει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, στο Θεό θυσία και σταμάτησε η φθορά, το θανατικό. Αυτά αποτελούσαν, να το προσέξουμε και το πράγμα, προσέφερε θυσία στο χώρο εκείνο πάνω, τώρα ο λόφος Μωρία να είναι, τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω, πού είναι ο Ναός Σολομώντας σήμερα χτισμένος. Στο όρο Σιών δεν είναι. Σιών, ναι, Σιών, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ναι, αλλά σε ύψωμα, ναι. Και λέει, και σταμάτησε η φθορά, λέει, αυτή η θυσία που πρόσφερε ο Δαβίδ και σταμάτησε η φθορά, είναι σύμβολο της θυσίας του Κυρίου, που προσφέρθηκε ο ίδιος και σταμάτησε η φθορά που σπέρνει ο διάβολος στον κόσμο, για εκείνους που θέλουν. Σύμβολο, λέει, της θυσίας. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς το λέει αυτό. Και ήταν σύμβολο, λέει, της σωτηριώδους και πνευματικής αναβάσεως κατά την ιερά προσευχή και του διαυτής ηλασμού. Με την προσευχή που γινόταν, η θυσία που προσφέρανε, ερχόταν η λύτρωση, ο ηλασμός, η άφεση. Εάν δε θέλεις και το τύπο αυτής της ιεράς εκκλησίας μας, η οποία πραγματικά βρίσκεται πάνω στο ύψος, σαν άλλος αγγελικός και υπερκόσμιος χώρος. Και η εκκλησία μας, λέει, και η εκκλησία μας, σε υψηλά μεριστίζονται. Και ο λόγος είναι για να προστατεύουν τους ανθρώπους που είναι γύρω από τις εκκλησίες. Προστασία προσφέρουν. Επάνω, στον οποίο λέει, προς εξυλασμόν όλου του κόσμου, καταστροφή του θανάτου και αυθονία θάνατη ζωής προσφέρεται άνω στο Θεό η ανέμακτη. Λέει, στην εκκλησία μέσα η μεγαλύτερη θυσία προσφέρεται. Όπως προσέφερε ο Δαβίδ στο βωμό εκείνο τη θυσία. Κάνει μία ένα παραλληλισμό. Γι' αυτό, λέει, οι άνθρωποι, γι' αυτό οι άνθρωποι ανέβηκαν, προσήλθαν οι δύο στο ναό, οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων. Και συμπληρώνει εδώ ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, υπάρχουν βέβαια και μερικοί που ερχόμενοι στην εκκλησία δεν ανεβαίνουν, δεν ανεβαίνουν, αλλά μάλλον καταρρύπτουν την εκκλησία που εικονίζει τον ουρανό. Καταρρύπτουν την εκκλησία. Αυτοί είναι όσοι προσέρχονται για χάρη συναστροφής και συνομιλίας στο ναό. Κάθονται, συζητάνε, απλώς για να έχουν κάποια επικοινωνία μεταξύ τους. Αυτοί ποτέ δεν ανεβαίνουν, αλλά λέει, ας το προσέξουμε, καταρρύπτουν την εκκλησία. Και ακούμε μια κατηγορία ανθρώπων να εξφενδονίζεται. Τι να πάω να κάνω στην εκκλησία, αφού συζητάνε και πάνε και επιδεικνύονται, σου λέει. Αντιλαμβάνεστε, αυτοί προσβάλλουν το κύρος της εκκλησίας, καταρρύπτουν την εκκλησία. Ο Φαρισαίος πάντως και ο Τελώνης ανέβηκαν στο ναό, διότι ένα σκοπό είχαν και οι δύο, και οι δύο ανέβηκαν, λέει, και είχαν ένα σκοπό, να προσευχηθούν. Αν και ο Φαρισαίος μετά την ανωδό του κατέριψε τον εαυτό του. Μόλις ανέβηκε ο Φαρισαίος, έριξε τον εαυτό του κάτω, τον πέταξε στα βάραθρα, τον κατέριψε τον εαυτό του. Γιατί ο τρόπος της προσευχής του
ήταν το σημάδι της πτώσεώς του. Γιατί ήταν με σκοπός ανεβάσεως του ίδιος με του τελώνη, αφού και οι δύο ανεβήκανε για να προσευχηθούν. Ανέβηκαν και οι δύο για να προσευχηθούν. Αλλά ο τρόπος προσευχής του ενός με του άλλου ήταν αντίθετος. Ετελώς αντίθετος. Θα μας το εξηγήσει παρακάτω πολύ ωραία ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Και λέγει, ο ένας ανέβηκε συντετριμένος και ταπεινωμένος, ο τελώνης. Γιατί διδάχθηκε από τον ψάλμο εδώ, τον Δαβίδ, εκείνο που ακούμε κάθε Κυριακή και σε κάθε Θεία Λειτουργία, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων, ο Θεός ούτε εξουδενώσει. Λέει, αυτός που έχει πνεύμα ταπεινό, συντετριμένο, δεν το αποβάλλει ο Θεός. Γιατί κάπου αλλού λέει, ο Θεός ταπεινής μεν, δίδωση, χάριν. Υπερηφάνης, αντιτάσσεται. Στους υπερήφανους αντιτάσσεται ο Θεός. Επομένως, τον δέχθηκε ο Θεός, το τελώνη, γιατί είχε φρόνημα ταπεινό. Και ο Υιός του, λέει, του Θεού, που είχε αυτό το όρισμα, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία, είπε ο Κύριος. Κοιτάξτε με έναν που είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Αφού με κοιτάξετε, αντιγράψτε. Γιατί αυτούς, σε αυτούς ο Θεός αναπαύεται, που είναι ταπεινή. Γι' αυτό λέει τον υπερήψωσε τον Κύριο ο Πατέρας Θεός. Γιατί ο Κύριος έγινε ταπεινός και υπήκοος σταυρικού θανάτου. Λέει θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και τον υπερήψωσε, λέει ο Θεός, και του εχάρισε όνομα. Αποστολός Παύλος, δεν το λέει αυτό. Τον υπερήψωσε τον Κύριο, επειδή ήταν ταπεινός σαν άνθρωπος, και του χάρισε όνομα, το υπερπαν όνομα. Συνεπώς, λέει ο Παύλος, τα αγνάρια του Κυρίου να ακολουθήσουν. Γι' αυτό άφησε τις πατημασιές του, για να πατήσουμε πάνω στα δικά του συνθήκες, στα δικά του αγνάρια και να πορευτούμε. Ο Φαρισαίος αντίθετα, λέει, ανέβηκε πάνω υπερβολικά φουσκωμένος και αλαζονευόμενος με την ιδέα ότι θα αυτοδικαιωθεί. Όχι θα δικαιωθεί, θα αυτοδικαιωθεί. Θα αυτοδικαιωθεί. Πού, στα μάτια των ανθρώπων, αφού για προσευχή πάει. Θα μιλήσει στο Θεό. Άρα θα αυτοδικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Όχι ενώπιον των ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι εκεί μέσα. Θα μιλήσει στο Θεό και προφανώς ζητάει και την απάντηση να πάρει. Την οποία την έδωσε ο Κύριος στο τέλος. Μα, και μάλιστα ενώπιον του Θεού, εμπρός τον οποίο η δική μας δικαιοσύνη, λέει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, πόσο δίκαιος μπορεί να είσαι, πόσο. Μάζεψε κάθε ανθρώπινη δικαιοσύνη, κάθε ανθρώπινη δικαιοσύνη, όλων των αιώνων, από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που θα πεθάνει, τους δικαίους,
και πες αυτή η δικαιοσύνη όλης της ανθρωπότητας. Μοιάζει με ράκος αποκαθημένης. Ξέρετε τι είναι ο ράκος αποκαθημένης? Με τι σκουπίζει τα γεννητικά όργανα η πόρνη? Αυτός είναι ο ράκος αποκαθημένης. Αυτή είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη μπροστά στη δικαιοσύνη του Κυρίου. Λέει, όλη μας η δικαιοσύνη είναι σαν ράκος εμινοραούσης. Διότι δεν άκουσε το λέγοντα κάθε υπερόπτης ενώπιον του Κυρίου είναι ακάθαρτος. Ο τελώνης, ο Φαρισαίος, που παρουσιάστηκε και δίκαιος μας τον Κύριο, παρουσιάστηκε και δίκαιος. Θα το δούμε παρακάτω. Φαίνεται, λέει, δεν πρόσεξε που λέει ακάθαρτος παρακυρίω πας υψηλοκάρδιος. Μπροστά στα μάτια του Κυρίου κάθε υπερήφανος, κάθε ένας που έχει υψηλή καρδιά, υψηλοκάρδιος, είναι ακάθαρτος, ράκος αποκαθημένης. Και κάτι άλλο λέει, το λέει ο προφήτης Αΐας. Ουέ, λέγει, ουέ, οι δικαιούνται σε αυτούς, ουέ, αλίμονο σε εκείνους που δίνουν δίκαιο στον εαυτό τους από μονάχοι τους. Είχα δίκαιο, είμαι δίκαιος και τα λοιπά. Ουέ, οι δικαιούντες εαυτούς, αλίμονο σε εκείνους τους ανθρώπους που δικαιώνουν τον εαυτό τους, και πάλι μπροστά στον εαυτό τους δείχνουν ότι είναι συνετοί, ότι είναι μυαλωμένοι. Εδώ λέει η Γραφή ότι αλίμονο σε εκείνους, το λέει ο Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 5, στίχος 4 αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνουμε, ακάθαρτος παρακυρίω πας υψηλοκάρδιος. Κάθε ένας εγωιστής είναι ακάθαρτος μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Δεν στέκει μπροστά στους ανθρώπους, αλλά στα μάτια του Κυρίου. Εκεί είναι η δικαιοσύνη. Εκεί είναι ο κριτής. Εκεί είναι η αλήθεια. Επομένως, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο ένας μπήκε με πνεύμα ταπεινωμένο και συντετριμένο και άλλος μπήκε με πνεύμα αυτοδικαίωσης. Αυτοδικαίωσης. Θα το δούμε παρακάτω. Αυτό πιο ζωντανά. Διαφέρει λοιπόν ο ένας από τον άλλον στο ήθος, αφού το βλέπουμε ταπεινό, ταπεινό τον έναν, και τον άλλον υπερόπτη, ακάθαρτο. Και στον τρόπο της προσευχής. Και στον τρόπο της προσευχής. Σίγουρα δεν μοιάζει του ταπεινού η προσευχή με το υπερήφανο την προσευχή. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά και το είδος της προσευχής διαφέρει. Λέει. Και το είδος της προσευχής διαφέρει. Που ήταν διπλό. Αφού διπλό ήταν και το ήθος και ο τρόπος, διπλός και ο τρόπος της προσευχής. Ο ένας από τους προσευχόμενους ανεβαίνει στο ναό για να δοξάσει τον Θεό και να ευχαριστήσει για όσα έλαβε από Αυτόν. Ποιος τον δόξασε, Σταύρο? Ποιος του είπε ευχαριστώ? Ο Φαρισαίος τον ευχαρίστησε. Ο τελώνης δεν τον ευχαρίστησε. Ο τελώνης ζήτησε. Του είπε ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Απλώς, μόνο. Τρεις κουβεντούλες του είπε. Ο άλλος είπε ο Θεός ευχαριστώσει. Ο Θεός του είπε έτσι με το ύφος το αγέροχο, σε ευχαριστώ. Και το ευχαριστώ που του είπε
το υποκριτικό, το εγωιστικό ευχαριστώ, στη συνέχεια του έβαλε και δικαιολογία, ότι ουκ ημί ως περιλυπή των ανθρώπων, γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Συνεπώς, ουκ ημί δεν είμαι εγώ, ο εαυτός ξεχώρισε, ως περιλυπή όλοι οι άλλοι απέχουν από τον, από τον Φαρισαίο. Δεν μοιάζουν καθόλου οι άλλοι άνθρωποι. Τους έβαλε μια στάμπα ως περί των ανθρώπων. Άρπαγες, μοιχοί, κλέπτε, πόρνοι ή και ως περούτος ο τελώγης. Έβαλε διαχωριστική γραμμή. Αυτός μόνον ήταν καλός, γι' αυτό λέει «Σε ευχαριστώ πολύ Θεέ μου που είμαι καλός εγώ και δεν είμαι σαν τους άλλους, που είναι σκάρτη». Το λέω αυτό με την εικόνα για να ξέρουμε αυτά που ακούμε, να καταλάβουμε αυτά εδώ πέρα. Για όσα έλαβε λοιπόν από τον Θεό τον ευχαριστεί. Ο άλλος για να ζητήσει, για όσα δεν έλαβε ακόμη, ο τελώνης, για να ζητήσει, του ζήτησε. Τι του ζήτησε? Δεν το είχε λάβει ακόμη, συγγνώμη. Συγγνώμη για την αμαρτωλότητά του. Δεν την είχε πάρει ακόμη τη συγγνώμη. Γι' αυτό ανέβηκε πάνω. Αλλά όμως για να ζητήσει, λέει, αυτό που δεν έλαβε ακόμη, και αυτό ήταν η άφεση των αμαρτημάτων, η λάστη τίμη του αμαρτωλό, και μάλιστα και τους αμαρτάνοντας, συγγνώμη, τη συγγνώμη ζήτησε αυτή που δίνει ο Θεός αμαρτάνοντας όλη την ημέρα και κάθε ώρα της ημέρας. Τη δίνει ο Θεός, λέει, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτός αξίωσε, ζήτησε οικετευτικά, γιατί πρόκειται για οικεσία. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ο Θεός μάλλον δεν τα σήκωσε και ψηλά. Δεν το θέμα άλλο όλο. Το νου το σήκωσε. Αλλά τον εαυτό του, όπως λέει η γραφή, τι λέει η Σταύρο. Με έριξε κάτω στα γόνατα. Ναι, λέει. Έσκυψε το κεφάλι κάτω, ούτε στον ουρανό δεν ήθελε να κοιτάξει. Ούτε στην εκκλησία δεν ήθελε να μπει μέσα. Θα δούμε παρακάτω, λέγε Γρηγόριος. Έβλεπε τον εαυτό του ανάξιο και του ουρανού και της εκκλησίας. Να μπει μέσα. Γι' αυτό και χτύπαγε το στήθος του. Και φώναζε. Ο Θεός, η λάστη τίμη, το αμαρτωλό, ο τελώνης. Λοιπόν, λέγει λοιπόν ότι ζητούσε να πάρει εκείνο που δεν είχε πάρει, την άφηση των αμαρτιών που τη δίνει ο Θεός σε όλο τον κόσμο. Από το άλλο μέρος, λέγει, κάνουμε μια προσευχή, ο Άγιος Γρηγόριος, και ζητάμε κάτι από τον Θεό. Και του λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε μου υγεία και εγώ θα σε λατρεύω μέρα και νύχτα. Παράδειγμα να φέρνω, Είσαι υποχρεωμένος να κάνεις αυτό που υποσχέθηκε στο Θεό. Γιατί λέει η γραφή μέσα, εύξαστε το Κύριο, κάντε προσευχή στο Κύριο, ζητάτε, αλλά και τηρείτε την υπόσχεση που δίνετε. Και απόδοτε. Το έχετε προσέξει. Λέει, εύξαστε το Κύριο και απόδοτε. Να τηρείτε την υπόσχεση που δίνετε στο Κύριο. Γιατί δεν είναι εδώ και σε άνθρωπο που δίνεις υπόσχεση, προσπαθείς να είσαι εντάξει. Πολύ περισσότερο να είσαι στο Θεό εντάξει. Εύξαστε το Κύριο και απόδοτε. Άρα λέγει, προτιμότερον να μην κάνεις ευχή στον Κύριο ώστε να υποσευχηθείς και να μην εκτελέσεις την υπόσχεσή σου, παρά να κάνεις και να μην εκτελέσεις την υπόσχεση. Το λέγει ο Γρηγόριος Παλαμάς. Γιατί εκεί ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν είναι άνθρωπος ώστε να λες σου υπόσχομαι και να ξεϋπόσχεσαι. Η στάση του Φαρισαίου, να δούμε πως ο Φαρισαίος τι έκανε.
δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση με τη στάση του Τελώνη. Γιατί είπαμε, Τελώνης σκύβει το κεφάλι κάτω, δείχνει ότι μιλάει στον Κύριο σαν δούλος, ζητάει συγγνώμη γιατί φταίει στον Κύριο. Ενώ του Τελώνη ήταν αδιάνθρωπη υπεροψία, δηλαδή ξετσίποτη υπερηφάνεια. Να το πω πιο απλά, αυτό σημαίνει αδιάνθρωπη υπεροψία, σημαίνει ξετσίποτη υπερηφάνεια. Η στάση του μπροστά στο Θεό. Και πολλοί λέει ορθά, γράφει ο Ευαγγελιστής, και σταθείς. Το σταθείς σημαίνει στάθηκε, προσήφξατο καθεαυτόν. Αυτή η φράση λέει στάθηκε και έκανε προσευχή στον εαυτό του καθεαυτόν. Όχι ψηλά, εκείνος είπε ο Θεός, ελάστε μην το αμαρτωλώ. Τούτος εδώ, σταθείς προσήφξατο, έκανε προσευχή κάθε αυτόν, από τον εαυτό του και για τον εαυτό του. Δεν πήγε πουθενά άλλου, ούτε στον εαυτό δεν πήγε προσευχή. Δεν πήγε πουθενά. Και αγνοούσε ο Φαρισαίος, αν και δεν αγνοούσε ο Φαρισαίος ότι επάνω στον ουρανό, στα χερουβίμ και τα σεραφίμ έβλεπαν τα πρόσωπα, δεν το αγνοούσε αυτό, το πρόσωπο του Κυρίου και της Αβύσσους τα ελέγχανε. Είχε διαβάσει γραφή ο Φαρισαίος, ήξερε, Φαρισαίος ήτανε. Οι Φαρισαίοι ξέραν τις γραφές, βέβαια, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γνωρίζαν τις γραφές, τα ήξερε αυτά. Και όμως, ενώ τα ήξερε, δεν μίλησε στο Θεό, μίλησε στον εαυτό του. Στον εαυτό του. Τι λέγει λοιπόν ο Φαρισαίος, ο Θεός ευχαριστώσει, ο Θεός σε ευχαριστώ. Καταρχάς κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει το Φαρισαίο άμα σταθεί έως εδώ, να πει σε ευχαριστώ Θεέ μου, είναι μεγάλη δουλειά να πει σε ένα ευχαριστώ στο Θεό. Όχι διότι έλαβε καμιά βοήθεια, έλαβα καμιά βοήθεια από σένα, δεν τον ευχαριστεί γιατί τον βοήθησε. Προσέξτε το αυτό. Εμείς λέμε σε ευχαριστώ Θεέ που βοήθησες, εκείνος δεν τον ευχαριστεί γιατί τον βοήθησε, αλλά διότι δεν είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων, γιατί εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Ένα ευχαριστώ γιατί εκείνος είναι ο άνθρωπος, αυτός είναι που διαφέρει από τους άλλους, ο δίκαιος, ο Άγιος και ούτω καθεξής. Ο εκλεκτός του Θεού νόμιζε. Έλα. Ο εκλεκτός του Θεού νόμιζε ότι είναι. Ο τελευταίος του Θεού. Ο εκλεκτός. Α, ναι. Ναι, δεν το άκουσα, ναι. Ναι, σου λέει, αφού το λέει, αφού είμαι εγώ, ότι ουκ ημί δεν είμαι εγώ, είναι το εγώ στη μέση εδώ, ως περιλυπή των ανθρώπων. Άρα, όλοι οι άλλοι άνθρωποι, με ένα χ, είναι υπεύθυνοι και υπόδικοι απέναντι του Θεού. Μόνο αυτός είναι που δέχτηκε τις ευεργεσίες και αυτός τον ευχαριστεί. Δεν πρόσεχε πραγματικά στον εαυτό του ο Φαρισαίος,
αλλά έβλεπε περισσότερο όλους τους άλλους παρά τον εαυτό του. Πώς γίνεται να ξέρεις ότι οι άλλοι δεν είναι εντάξει? Άρα βλέπεις τους άλλους, βλέπεις τον εαυτό σου, τον εαυτό δεν ξέρεις μόνο. Και ταπεινώνοντας όλους τους άλλους, ποια παραφροσύνη, γράφει ο κ. Γρηγόριος, ποια παραφροσύνη, τρέλα, αυτός είναι παραφροσύνη. Ένα μόνο θεωρούσε δίκαιο και σόφρονα, τον εαυτό του. Και εδώ έχει μέσα σε εισαγωγικά, δεν είμαι, κατάλαβε το Κύριε, δεν είμαι ως περιλυπή, το τονίζει, δεν είμαι. Όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή όπως αυτός ο τελώνης. Και συμπληρώνει ο Άγιος Γρηγόριος, πόση μορία θα μπορούσε κανείς να του πει. Και αν όλοι εκτός από σένα είναι άδικοι και άρπαγες, προσέξτε το αυτό, είναι ερώτημα που θέλει προσοχή. Και αν όλοι εκτός από σένα, Φαρισαίε, είναι άδικοι και άρπαγες, εκτός από σένα, όλοι οι άλλοι, ποιος είναι αυτός που παθαίνει την αρπαγή και την κάκωση? Όλοι οι άλλοι είναι άρπαγες, εκτός από σένα. Όλοι, όλοι αρπάζουν, όλοι κλέβουν, όλοι μοιχεύουν, όλοι κάνουν. Τότε ποιος είναι που δέχεται την αρπαγή, τη μοιχεία και αυτή? Δεν υπάρχει άνθρωπος που να δεχτεί την κάκωση αυτή. Μιλάει για τρέλα. Το αντιλαμβάνεστε τι λέει εδώ πέρα? Λέει παραφρονικά πράγματα ο λόγος αυτός. Μου λες ότι όλοι είναι σκάρδοι. Συνεπώς, αφού είναι άρπαγες, μπορεί να δεχτούν την αρπαγή από τον άλλον. Πώς γίνεται εκείνο το πράγμα? Όλοι μοιχοί, όλοι πόνοι. Τι συμβαίνει δε και με αυτόν τον τελώνει και την κατεξοχήν αυτού προστήκει στη διήγηση, ρωτάει τώρα, αφού είναι και αυτός ένας από όλους. Ο τελώνης που είναι μπροστά σου και αυτός είναι ένας άδικος, ένα άρπαγας κλπ. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ένας από όλους δεν έχει συμπεριληφθεί μαζί με τους άλλους στην από σένα κοινή οικουμενική κατάκριση? Το προσέχετε εδώ πέρα. Είναι ο Φαρισαίος εδώ λέει, χαρακτηρίζεται για οικουμενική κατάκριση, όχι για ένα άτομο, οικουμενική, ως περί άλλη δεν εξαιρεί κανέναν, μόνο τον εαυτό του. Ή έπρεπε αυτός να υποστεί διπλή καταδίκη κρινόμενος από τους Φαρισαϊκούς οφθαλμούς σου, αν και στεκόταν μακριά σου. Ο Φαρισαίος, άλλωστε ότι ήταν άδικος το γνώριζες, αφού ήταν φανερά τελώνης. Τελώνης δεν ήταν, ήτανε μέγας αρχινιστής. Το λέει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος που ήταν αρχιτελώνης, λέει ήμουν αρχιτελώνης, έκλαβα τον κόσμο και τώρα είμαι του Κυρίου. Ήτανε αρχινιστής. Τι του το λες, το ξέρει αυτός ότι ήταν τελώνης. Γι' αυτό ήρθε εδώ πέρα και μου ζητάει και μου λέει ο Θεός ηλάστη τι με το αμαρτωλό. Θα το καταλαβαίνει τι κάνει. Άλλωστε ότι ήταν άδικος το εγνώριζες, αφού ήταν φανερά τελώνης. Ότι όμως ήταν μοιχός. Από πού το γνώριζες του? Τον έβαλε στον τελώνη μαζί με τους μοιχούς του λέει. Πού το ξέρεις ότι ήταν μοιχός? Ή μήπως δικαιούσε να τον αδικείς και να τον βρίζεις επειδή αυτός αδικούσε τους άλλους? Το δικαιούσε αυτό το πράγμα? Αδικούσε άλλους και έχεις το δικαίωμα εσύ να τον βρίζεις? Αυτό λέει εδώ πέρα. Αφού δεν τον έβλεπες να διαπράττει ούτε μοιχεία ούτε πορνεία, πώς τον κατηγορείς λέει? Το ως περιλυπή. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Αλλά αυτός μεν βαστάζοντας με ταπεινό φρόνημα την υπερήφανη κατηγορία σου και προσφέροντας στο Θεό αυτομεμψία,
και ηγεσία. Ο τελώνης λέει, πρόσφερε στον Θεό αυτομεμψία, είπε η λάστη τίμη, το αμαρτωλό. Κατηγόρησε τον εαυτό του. Αυτομεμψία, λέει, πρόσφερε, λέει, και ηγεσία. Το παρακάλεσε. Πράγμα που εσύ δεν το έκανες, του λέει. Τον παρακάλεσε. Γιατί τον κατηγορείς και αυτόν και όλους τους άλλους. Εδώ έχουμε τον τύπο του ανθρώπου που συχνά συναντάται στην κοινωνία μας. Συχνά, προκειμένου να θέσει σε αθωότητα τον εαυτό του, όλοι οι άλλοι του φταίνε. Και μάλιστα στον χώρο της Εκκλησίας. Και μάλιστα στον χώρο της Εκκλησίας. Ο τελώνης είπε ευχαριστώ. Ο Φαρισαίος είπε ευχαριστώ στο Θεό, γιατί δεν ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων των άλλων. Αλλά του πρόβαλε και τα καλά του έργα. Έτσι δεν είναι, λέει, νηστεύω δις του Σαββάτου, του είπε του Θεού. Κύριε, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα και από δεκατό ως ακτώμε. Τι σημαίνει Σταύρο, από δεκατό. Ό,τι βγάζεις, ας πούμε, το μήνα το μισθό σου, το 10% το δίνεις στο χώρος. Δεν είναι ακριβώς αυτή η απάντηση. Και εγώ είχα την ίδια γνώμη με σένα, ο Άγιος Γρηγόριος λέει άλλο. Ότι βγάζει από το μισθό του, είπες εσύ. Ναι, το... Λέει, εδώ λέει, από τα κτήματα που είχε, που, όχι που είχε, όχι που είχε, όχι που είχε, αλλά το κέρδος που αποκτούσε, από εκείνο είναι το 10%, όχι από αυτά που είχε. Όχι, αυτά που εισέπρατε. Αυτά που εισέπρατε, τα εισοδήματα, έβγαζε το 10%, λέει. Συνεπώς δεν είναι το 10%, γιατί ο Κύριος λέει, θα δίνετε το 10% από αυτά που έχετε, που σας δίνουν την ίσπραξη, όχι από αυτά που θα πάρετε το μήνα. Γιατί μπορεί να έχω κι άλλα εγώ που να μου δίνει. Λέει, από δεκατό ως ακτώμε, η λέξη κτώμε, κτώμε, άλλη μια φορά, που αποκτάω καθημερινά, όχι το κτώμε είναι κάτι που σου δίνει κάθε μέρα τι γίνεται, όχι αυτά που έχεις. Έλεγε ψέματα στον Κύριο λοιπόν και είχε και κάφημα για το ότι το 10%. Από δεκατό πάντα ως ακτώμε. Και όλα αυτά λέει προσφεύγοντας στο σχήμα της προσευχής, που είναι η ωραιότερη και η ιερότερη στιγμή της ανθρώπινης ζωής. Η προσευχή δεν υπάρχει ιερότερο πράγμα και το πιο σημαντικό μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Μέσα στον χώρο της Εκκλησίας λοιπόν είχε το κάφημα και μέσα στον Θεό του καλούσε μάρτυρα, του πει, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν για αυτούς, σε ευχαριστώ γιατί εγώ κάνω καλά έργα. Θέλω να κάνετε μια παρατήρηση εσείς τώρα. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε παρατήρηση πάνω σε αυτό το σημείο. Θέλεις να κάνεις Σταύρο, ακούσεις εσύ, και να πεις κάτι. Γιατί, δεν έχετε να πείτε κάτι. Σταύρο, σας ακούω. Να ακούς. Άλλος κάνεις κάτι. Μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε, όλοι μαθαίνουμε και εγώ μαθαίνω από όταν τα διαβάζω. Έτσι, για να μπορούμε να μάθουμε κάτι όλοι μας. Άγιος. Ναι, ναι, είναι Άγιος, βέβαια είναι Άγιος. Εμείς, ναι, είμαστε τίποτα εμείς. Όχι, θέλω να πω εδώ, γιατί ζητάω κάποιο λόγο και από εσάς. Δεν απαγορεύεται να υποθεί η γνώμη. Έτσι. Δεν έχουμε το δικαίωμα δηλαδή για κάτι που είναι ξένο και μας έχει δώσει ο Θεός να το οικειοποιούμαστε. Να το κάνουμε δικό μας. Τι μας έχει δώσει, τη ζωή. Τον εαυτό μας, τα αγαθά μας. Δεν μπορούμε να του πούμε δίνω από εκείνα που έχω εγώ αφού είναι δικά του. Και λέει ο Απόστολος Παύλος τι έχεις όου και έλαβες, τι έχεις που δεν το έλαβες ή δε και έλαβες και αφού το έλαβες τι καυχάσαι ως μη λαβών, σαν να μην το έχεις λάβει. Το ξαναπώ μια φορά, μια φορά λέει τι έχεις άνθρωπε που δεν το έχεις πάρει δώρα από το Θεό.
τα μάτια, τα χέρια, τα πόδια, τα αυτιά, το μυαλό, την υγεία, τα χρήματα, τα κτήματα, όλα. Δικά του είναι. Γιατί τότε καυχάσαι ως μη λαβών, σαν να μην το έχεις πάρει από το Θεό. Και ο λαός λέει, ούτε φέραμε, ούτε θα πάρουμε, ούτε θα πάρουμε, ούτε και τον εαυτό μας θα πάρουμε μαζί. Έχουν να φάνε, ο Βασίλη έχουνε, να φάνε έχουνε, τα σκουλίκια. Λοιπόν, για αυτά τα πράγματα είχε τον εγωισμό να πει ότι δίνω το 10%. Προσέξτε, από τα κέρδη, όχι από τα χρήματα που διακινούσε, από τα κέρδη. Λοιπόν, σχήμα λοιπόν ήταν η προσευχή, σχήμα και η ευχαριστία του τελώνει. Δηλαδή, σχήμα σημαίνει ευχαριστή, υποκρισία. Υποκρισία στο βάθος ήταν. Ενώ έπρεπε να σκύψει τα τυπεινά το κεφάλι, ο Φαρισαίος εν τούτης δεν το έκανε αυτό, γιατί δεν είχε τίποτα δικά του, έτσι λέει ο κ. Γρηγόρης ο Παλαμάς. Λοιπόν, και ως προς τις αρετές ακόμη που μπορούσε να παρουσιάσει αν είχε, και αυτές δικές του δεν ήταν. Γιατί κάθε δόρημα είναι δόρημα θείων. Μετά από κόπο και υδρότα, του Θεού δώρο είναι. Του Θεού δώρο είναι. Λοιπόν, λέγει λοιπόν ότι ερμηνεύει ο Γρηγόρης και λέει, μπήκε μέσα στην εκκλησία και στεκόμενος στον εαυτό του, για τον εαυτό του. Έκανε αυτά που έκανε. Λέει, στεκόμενος, λέει ο Γρηγόριος, φανερώνει μια παντοτινή απόσταση από τον Θεό. Στεκόμενος, όχι μια στιγμή, προς εαυτόν, στον εαυτό του. Ο άλλος ο Τελώνης λέγει ότι εστός, λέει η γραφή, μια λέξη, εστός, λέει μακρόθεν, το λέει μακρόθεν, το λέει, στάθηκε, λέει στεκόταν, η λέξη στεκόταν φανερώνει διάρκεια, δεν σημαίνει μια στιγμή μόνο, εστός μακρόθεν, μακριά από τον ναό, στεκόταν, που σημαίνει, είπε, ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό. Καταλάβαινε, αφού στεκόταν μακριά την εκκλησία, ότι είναι λερωμένος, ότι πώς θα μπει μέσα στον νυμφώνα του Κυρίου, εκεί που τελεί τους γάμους ο Κύριος και προσφέρει το σώμα και το αίμα του ο Κύριος, πώς θα μπει λερωμένος μέσα. Γι' αυτό λέει, δεν είμαι άξιος ούτε του ναού, αλλά ούτε και του ουρανού. Αφού είχε σκύψει το κεφάλι κάτω, λέει, ούτε πάνω, ούτε μέσα έμπαινε. Καταλάβαινε το βάρος που δημιουργούσε η αμαρτωλότητα που είχε μέσα του. Και είχε την αυτομεμψία, η λάστη τίμη του αμαρτωλού. Διαβάζω λοιπόν τον Άγιο. Βλέπετε πώς είναι η ταπείνωση και η πίστη και η αυτομεμψία, η αυτοκατηγορία δηλαδή. Βλέπετε την άκρα συστολή της διανοίας και των αισθήσεων, συγχρόνως δε και τη συντριβή της καρδίας. Συντριβή σημαίνει διάλυση. Θα λέγαμε διάλυση, αισθανόταν δηλαδή εντελώς μηδέν. Ο νους του, η καρδιά του, όλα. Αυτά λέει, συγχρόνως δε και της καρδίας συντριβή, αναμεμειγμένες, ανακατεμένες με την προσευχή του Τελώνη. Διότι όταν ανέβηκε στο ναό για να προσευχηθεί υπέρ της αφέσεως των αμαρτημάτων του, έφερε μαζί του καλά εφόδια. Όταν ανέβηκε, έφερε καλά εφόδια.
Ταπείνωση, συντριβή καρδίας, προσευχή. Καλά εφόδια. Διαβάζουμε και στον Θεό. Τι πια ήταν αυτά? Την ακατέσχητη πίστη. Την ακατάκριτη αυτομεμψία. Τι με λες αμαρτωλό? Αυτό το ξέρω μόνος μου. Και ζητάω όλο στον Θεό. Μου το λες εσύ, ο τελώνης, ότι είμαι εγώ όπως οι άλλοι. Το ξέρω. Σε ευχαριστώ για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε παρακάτω να το δούμε. Αναφέρει το εξής περιστατικό ο Άγιος Γρηγόριος. Ο Αβέσσαλον επαναστάτησε κατά του πατέρα του για να του πάρει τη βασιλεία. Βρέθηκε λοιπόν ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, σε δοκιμασία δεινή, φοβερή. Γιος επαναστατεί. Γιος ήταν να του πάρει την εξουσία. Στρέφει τα στρατεύματα εναντίον του γιού του. Είναι υποχρεωμένος να σταθεί. Όταν λοιπόν λέει πήγαινε για να σταματήσει το γιο του, στον δρόμο συνάντησε έναν Ισραηλίτη, τον Σεμεΐ, έτσι είναι το όνομά του, το γράφει εδώ μέσα, που ανήκε στην παράταξη του γιού του, ο οποίος τον έφτυνε και τον πετροβολούσε τον Δαβίδ. Τον έφτυνε. Και λέει ένας υπασπιστής του... Ο Ιωάβ, ο στρατηγός. Τι του είπε? Να του σκοτώσω, λέει, το σκύλο αυτό, να του κόψω το κεφάλι. Έτσι, μπράβο, να του πάρει το κεφάλι. Συνέχισε το παρακάτω. Και του είπε ο... Ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ, όχι, του λέει, άστονε να με βρίζει, διότι ο Θεός τον έστειλε. Ο Θεός τον έβαλε. Ναι. Ο Θεός τον έβαλε να με βρίζει. Προσέξτε το. Γιατί το αναφέρει μέσα ο... Έχει σχέση με το Φαρισαίο και το Τελώνη. Τον βρίζει προσωπικά το Φαρισαίο στο Τελώνη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν εγώ. Μπροστά του. Δεν είμαι σαν κι αυτόν. Και δεν γυρίζει το πει γιατί με βρίζεις. Αλλά λέει ο Θεός ηλάσθη τιμή του αμαρτωλό. Δέχεται την αδικία χωρίς να απαντάει καθόλου. Τύπος Ιησού Χριστού. Σταυρωνότανε, πάτε λάβες αυτής. Τύπος του πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Ο Θεός συγχώρεσέ τονε. Τύπος. Και υπογραμμός. Θέλει να πει με αυτό ότι έχουμε χρέος να δίνουμε άφεση, συγγνώμη. Να προσέξουμε πώς το λέω για να το καταλαβαίνουμε. Σε όλους όσους μας κακολογούν, συγγνώμη, προσέξτε το, και μας βλάπτουν. Δηλαδή, με ευρυσές, ο Θεός να σε ελεήσει. Με κακοποίησες, ο Θεός να σε ελεήσει. Χρέος, υποχρέωση. Εδώ αν έχετε κάτι να παρατηρήσετε, ευχαρίστως θα μπορούσα να δώσω απάντηση. Το ίδιο λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας στην σημερινή και λένε ότι αυτοί οι οποίοι μας αδικούν, αυτοί που μας βλάπτουν, είναι αυτοί που θα μας στείλουν στον παράδεισο. Με μια προϋπόθεση ότι θα ταπεινωθούμε και θα το δεχθούμε και ότι δεν θα τους ανταποδώσουμε. Ακριβώς. Εγώ έχω να κάνω ένα ερώτημα πάνω, διότι δεν ξέρω αν ο χρόνος μας το επιτρέπει. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε το ερώτημα. Αν εσένα ή εμένα με αδικεί κάποιος κατ' εξακολούθηση και δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να καταλάβει, να διορθωθεί, τι πρέπει να κάνω κατ' εξακολούθηση? Εδώ η απορία. Ε? Εδώ η απορία. Εντάξει, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ ταπεινός και πάρα πολύ δυνατός, ώστε να μπορείς να τα αποεξέλθεις. Κάτι το οποίο δεν βλέπεις. Εάν τον αφήσω να συνεχίσει την αδικία του, του κάνω καλό? Νομίζω πως όχι. Όχι. Ανθρωπίνος, έτσι. Πρέπει να το άλλο φέρω. Ναι. Τώρα, θα του βάλω φρένο χωρίς να έχω μέσα μου μίσος ή πνεύμα εκδίκησης για να καταλάβει
να μην συνεχίσει και σ' άλλο να το κακό που κάνει. Έχεις αντίρρηση? Καμία αντίρρηση. Έχει κανείς αντίρρηση? Όχι. Και επειδή είμαι σε κοινωνία, τα ένδικα μέσα είναι απαραίτητα ορισμένες στιγμές. Τα ένδικα μέσα, αφού δεν αντιλαμβάνεται ο άλλος με τίποτα, έρχεται να σου πάρει το σπίτι, έχει οικογένεια. Του πεις πάρ' το μου. Προς Θεού, δεν νομίζω. Λοιπόν, το λέμε αυτό για να καταλάβουμε ότι η συγγνώμη, η ενδιάθετη έχει δοθεί, τον συγχωρώ για την πράξη του, αλλά οφείλω να τον νοθετήσω. Και επειδή δεν καταλαβαίνει αλλιώς, θα χρησιμοποιήσω το δικαστήριο. Συμφωνείς? Συμφωνεί και ο Βασίλης. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο ένας ήταν θρασής, ο Φαρισαίος. Ο άλλος ήταν ταπεινός. Γι' αυτό και ο Θεός τον ένα τον ξέρασε, κυριολεκτικά, και τον άλλο τον δικαίωσε. Τι είπε ο Κύριος, θυμάσαστε? Ουκ ήλθον καλέσε δικαίους. Δεν ήρθα να καλέσω εκείνους που είναι δίκαιοι, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Και αλλού ας το προσέξουμε, να μην είμαστε τόσο αγνοούντες στις γραφές. Ο Κύριος είπε, οι τελώνες πιο απλά, οι αρχιλιστές δηλαδή, με τη σύγχρονη έννοια, και επόρνε προάγουσιν ημάς στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αυτοί που θα πούνε πριν από εσάς στη Βασιλεία των Ουρανών. Αρχιλιστής ολιστής στο Σταυρό. Έτσι δεν είναι? Η πόρνη του φυλάει τα πόδια, μπαίνει στον Παράδεισο και τη μνημονεύει η Εκκλησία μέχρι σήμερα. Γράφει, είπε ο Κύριος τότε που του έπλυνε τα πόδια, ότι αυτή η πράξη που γίνεται τώρα θα ακουστεί από το Ευαγγέλιο όμως στα πράσινα της Οικουμένης και ακούγεται μέχρι σήμερα. Αν λοιπόν ο Κύριος εκείνους που έχουν διάθεση, και ας είναι οι αμαρτωλότεροι μέσα στον κόσμο, του συγχωρεί και δίνει άφεση, ποιος είσαι εσύ που λες ότι κοίταξε ο αμαρτωλός, πάει στην Εκκλησία μέσα? Πού θα πάει? Αν πάει στο Πορνείο δεν σώζεται, αν πάει στην Εκκλησία θα σωθεί. Μου θυμίζει, και τελειώνω, το εξής παράδειγμα. Το εξής είναι παράδειγμα. Κάποιος αμαρτωλός... Κάποιος αμαρτωλός αμάρτανε και πήγαινε στο κόλλημα της Εκκλησίας και έλεγε, Παναγία μου, συγχώρεσέ με. Και έφευγε. Μία, δύο, τρεις, συνεχώς το κάνει εκείνο. Αγανάκτησε ο διάβολος και λέει, αμαρτάνει, κάνει το θέλημά μου και πάει και ζητά συγγνώμη. Οπότε τον ακολούθησε στην Εκκλησία που πήγες στον Κύριο, στην εικόνα, και του είπε, Κύριε μου, ξέρω ότι αμαρτάνω, δώσε μου συγγνώμη. Και τότε και το θαράσου και λέει, από μένα μόλις έφυγε, εσύ πώς το δέχεσαι, του λέει, που σε κοροϊδεύει? Και απαντάει ο Κύριος, όταν φεύγει από μένα δεν σε κοροϊδεύει σένα? Όταν φεύγει από σένα και έρθει σε μένα δεν σε κοροϊδεύει σένα? Το αντιλαμβάνεστε? Με άλλα λόγια, όσες φορές και αν πέσουμε μας δέχεται. Τελώνες είμαστε, Φαρισαίοι να μην είμαστε. Ο Θεός δεν μας φωτίζει όλους, τίποτα άλλο παραπάνω. Καλή αρχή, με το καλό η Αγία Σαρακοστή. Η προσευχή μας, δόξα τω Θεώ, πλήρης ο οίκος σήμερα είναι. Είμαστε πάρα πάνω την περασμένη φορά και έλεγα κρύο δεν θα έρθει κανείς. Λοιπόν, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον τους ανθρώπους μας. Καλή μας νύχτα, την Δευτέρα, πως είναι κατά Δευτέρα, όχι. Θα έρθει για αυτό. Θα έρθει για αυτό. Θα έρθει για αυτό. Θα έρθει για αυτό. Κύριε Καλαγιώδη,
αύριο θα ανταμώσουμε. Έτσι. Θα κάνω μια δουλειά πριν εγώ και μετά θα έχουμε την πορεία. Λοιπόν. Καθίστε, καθίστε. Ναι, ναι. Και τώρα ανεβαίνουμε, εμείς. Έτσι, δεν γίνεται.